πολιτικός πυρετός στο κομματικό σκηνικό, καθώς τέσσερις τουλάχιστον πολιτικές δυνάμεις προχωρούν το αμέσως επόμενο διάστημα στην ανάδειξη των νέων τους ηγεσιών. Στην Πινδάρο, ο κομματικός μηχανισμός τρέχει για τις τελευταίες πινεγές της εκλογικής αναμέτρησης της 28 Απριλίου, η οποία θα συμπληρώσει το πάζλ της νέας ηγεσίας του DC. Αναμέτρηση στην οποία Στέλλα Κυριακίδου, Γιώργος Γεωργίου, Ευθύμιος Δίπλαρος και Νίκος Νουρίς ρίχνονται στη μάχη για τις τρεις θέσεις αντιπροέδρων, καθώς Αβέροφ Νεοφύτου και Λευτέρης Χριστοφόρου διανύουν ήδη τη δεύτερη θητεία τους αφού ουδής βρέθηκε να τους αμφισβητήσει. Στο Δημοκρατικό Κόμμα, μετά και το πράσινο φως της Κεντρικής Επιτροπής στην πρόταση για αύξηση του αριθμού των αντιπροέδρων από έναν σε τρεις, τα βλέμματα πλέον στρέφονται στο καταστατικό συνέδριο της 6ης Μαΐου, που στοχεύει στον εξυγχρονισμό της λειτουργίας του κόμματος. Η σύνθεση της νέας ηγετικής πυραμίδας του Δίκου αναμένεται να προκύψει από την εκλογική συνέλευση της 10ης Ιουνίου. Η άνεφανθ υποψηφίου επανεκλογή Νικόλα στην Προεδρία του κόμματος θεωρείται δεδομένη, ενώ για τις υπόλοιπες θέσεις αναμένεται συνωστισμός. Ήδη την υποψηφιότητά του για τη θέση του αναπληρωτή Προέδρου γνωστοποίησε ο Μαρίνος Μουσούτας, ενώ μέσω του Αλφα ο Αλέκος Τριφωνίδης επιβεβαιώνει τη διεκδίκηση μίας εκ των τριών θέσεων αντιπροέδρων. Στην κούρσα των εσωκομματικών εκλογών, βέβαια, θεωρείται πάντως και η παρουσία των Χριστιάνα Σιρωτοκρήτου, Κώστα Μαυρίδη, Αντώνη Αντωνίου και Άθου Αντωνιάδη, οι οποίοι ωστόσο δεν έχουν ακόμη ανοίξει τα χαρτιά τους ως προς τις θέσεις που θα διεκδικήσουν. Το σκηνικό αναμένεται να ξεκαθαρίσει πλήρως στις 18 Μαΐου, οπότε και θα υποβληθούν επίσημα οι υποψηφιότητες. Εκλογικό συνέδριο προγραμματίζει για τις 10 Ιουνίου και η Συμμαχία Πολιτών. Συνέδριο στο οποίο ο Γιώργος Λιλίκας θα αμφισβητηθεί εκτός απρόπτου από τον Παναγιώτη Σαββίδη. Ο υπεύθυνος οικονομικών θεμάτων του κινήματος φαίνεται να διεκδικεί την Προεδρία, θεωρώντας επιβεβλημένη την απομάκρυνση Λιλίκα μετά και το χαμηλό 2,2% στις προεδρικές εκλογές. Την ίδια ώρα στις κάλπες προσέρχονται την Κυριακή οι οικολόγοι με τα ονόματα των διεκδικητών της ηγετικής πυραμίδας να ανακοινώνονται την Παρασκευή με το κλείσιμο της διαδικασίας υποβολής υποψηφιότητων. Ο Γιώργος Περδίκης φαίνεται να τρέχει μόνο στην κούρσα για την Προεδρία, ενώ για την θέση του αναπληρωτή Προέδρου αναμένεται να κοντάρο χτυπηθούν η Έφη Ξάνθου και Γιώργος Ηλιάδης.